Ιδέα 86. Αυξημένα μέτρα επίλυσης προβλημάτων βίας. Κατά τη δική μου άποψη, θεωρώ ότι οποιοδήποτε άτομο ασκεί βία ή σε τρίτον, ακόμα και στον ίδιο τον εαυτόν, το οποιοδήποτε είδος βίας, είτε λεκτικών, είτε ψυχολογικών, είτε σωματικών είδος βίας ασκεί, θεωρώ ότι για να φτάσει στο σημείο να ασκήσει βία στον εαυτόν του ή σε κάποιον άλλον άτομο, αυτόν το συγκεκριμένο άτομο έχει κάποιο πρόβλημα. Όταν εννοώ πρόβλημα, εννοώ ότι σίγουρα χρειάζεται βοήθεια, είτε ψυχολογική, είτε φαρμακευτική. Το να δικάζουμε, δεν λέω ότι δεν πρέπει να δικαστούν, αλλά το να δικάζουμε και να μπαίνουν ποινές, για παράδειγμα 3 έτη φυλάκισης σε κάποιον ο οποίος βίασε, ασκήσε σωματική βία στον οποιοδήποτε ή σε ανήλικον ή στον οποιοδήποτε, θεωρώ ότι εν μέρη σωστό να αποδίδεται δικαιοσύνη και να κυρώνεται τις πράξεις που έκαμε το συγκεκριμένο άτομο, αλλά από την άλλη πλευρά, το να μπει μια ποινή σε έναν τέτοιο άτομο, το οποίο γνωρίζουμε που πριν ότι έχει κάποιο πρόβλημα για να φτάσει στο σημείο αυτό, είτε ψυχολογικό, είτε χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή, θεωρώ ότι βγαίνοντας μετά τα 3 έτη, δεν θα μας προσφέρει κάτι καλό, όχι σαν άτομο, μάλλον χειρότερο άτομο θα καταλήξει. Επομένως, όταν βγει, δεν θα πούμε ότι ναι, τιμωρήθηκε και έγινε καλύτερος από ό,τι ήταν. Πόσο μάλλον νομίζω θα γίνει ακριβώς αντίθετο. Οπότε, εγώ εκείνο που πρότεινα ήταν το κράτος να δημιουργήσει κάποια ιδρύματα ή κέντρα αποκατάστασης, όχι για τα άτομα τα οποία έχουν τους έχει ασκηθεί βία, αλλά για τα άτομα τα οποία ασκούν βία σε τρίτους ή στον εαυτόν τους. Επομένως, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο, γιατί εκεί, αν πάρω την περίπτωση των 3 ετών ποινής, θα ήταν καλύτερο να μένουν 5, 6 και 7 έτη σε ένα ίδρυμα το οποίο θα έχει τη ψυχολογική υποστήριξη και τη φαρμακευτική υποστήριξη που θα χρειαζόταν ανάλογα με την περίπτωση των συγκεκριμένων άτομων, για να μπορεί να ανταπεξέλθει και να γίνει καλύτερος σαν άνθρωπος και να αντιληφθεί στην ουσία ποιο είναι το πρόβλημά του, παρά να μείνει 3 χρόνια φυλάκισης και στην ουσία να μην καταλήξουμε πουθενά και να μην δώσουμε την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο ο οποίος σίγουρα, όπως προείπα, είχε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, να γίνει καλύτερος. Επίσης, σε εκείνο που ήθελα να αναφερθώ ήταν περισσότερο στην βία κατά των ανηλίκων. Είτε σεξουαλική, είτε λεκτική, είτε σωματική βία. Πιστεύω ότι ίσως έπρεπε να έχουμε αυξημένα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τώρα, πάλι τα ιδρύματα είναι μια λύση, πιστεύω. Απλά, σε εκείνη την περίπτωση, θεωρώ ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα και θα έπρεπε να ίσχυε και η φαρμακευτική αγωγή στα ιδρύματα, αλλά και μια συγκεκριμένη ποινή προς παραδειγματισμό για άλλους, όχι για τίποτε άλλον, αλλά να είναι ποινή και να είναι η ποινή, να ισχύει η ποινή, γιατί βλέπουμε πολλές περιπτώσεις όπου γίνονται βιασμοί, γίνονται σωματικές βίες και απλά βλέπουμε ότι μπορεί απλά με ένα συγκεκριμένο ποσό κάποιος ούτε καν να ασχοληθεί με την ποινή ή οτιδήποτε, να είναι με αναστολή η ποινή του και απλά να κυκλοφορά έξω ελεύθερος, λες και δεν συνέβη και τίποτε, λες και δεν έκανε τίποτε, ούτε πέθεσε σε κάποιον παράπτωμα, ούτε τίποτα.